θέτει αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Μάλιστα είναι δείπνο χωρίς ειδική ατζέντα. Πάμε όμως να πάρουμε πληροφόρηση. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Χρυσάνθε. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τις 8 παρά 20 είχαν φτάσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όπως μπορούμε να δούμε και από τα πλάνα, το κλίμα είναι θετικό, έφτασαν σε θετικό κλίμα. Υπάρχουν χαμόγελα και το δείπνο θα διεξαχθεί σε ένα στρογγυλό τραπέζι. Και ας ξεκινήσουμε και από τα επουσιώδη. Να πούμε ότι στο μενού, όπως πληροφορηθήκαμε από τους πολιτικούς αρχηγούς, κατά το κάλεσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, τους ενημέρωσε ότι στο μενού θα περιλαμβάνονται τα σουβλάκια. Και όπως μας διεμήνυσαν και κύκλοι του Προέδρου, το συγκεκριμένο έδεσμα είναι από τα αγαπημένα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ατζέντα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος επιδιώκει να συζητηθεί κυρίως το Ταμείο Ανάκαμψης και το σχέδιο Κύπρος το αύριο. Θέλει να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς τόσο για τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, αλλά και αυτές που επιδιώκει να πραγματοποιηθούν άμεσα. Δρομολογούνται, πρέπει να πούμε, όλες οι μεταρρυθμίσεις από το αρμόδια Υπουργεία και εκκρεμούν διάφορες συζητήσεις ενώπιον των επιτροπών της Βουλής. Σκοπός Χρυσάνθε, προφανής, η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συνένεσης στο εσωτερικό, η οποία με τη σειρά της θα επηρεάσει και το κοινοβουλευτικό έργο, όπου κατά πλειοψηφία τα κόμματα θα επιδιώκει τουλάχιστον ο πρόεδρος να ψηφίσουν το σύνολο των μεταρρυθμίσεων. Να πούμε ότι απομένουν γύρω στις 11 μεταρρυθμίσεις, κάποιες εκ των οποίων θέλουν και νομοθετική ρύθμιση για την εκταμείευση της δεύτερης δόσης που αναμένεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο. Των 85 εκατομμυρίων. Τώρα, μεταφερούμαστε στους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς συνομιλήσαμε με κάποιους εξ αυτών. Όπως μας λέχθηκε, ότι μπορεί στην αρχή συζήτηση η ενημέρωση που είχαν να ήταν η άνοθη που αναφέραμε πριν λίγο. Ωστόσο, σε τηλεφώνημα του ο Πρόεδρος τους ενημέρωσε ότι η ατζέντα θα είναι ανοιχτή, θα κουβεντιάσουν χαλαρά. Αναμένει να ενημερωθεί από τους κομματικούς αρχηγούς για διάφορα ζητήματα, ενώ και αυτός με τη σειρά του θα ενημερώσει για διάφορα ζητήματα. Όπως είπες και εσύ, Χρυσάνθε, δεν θα κρατηθούν πρακτικά. Δεν υπάρχουν στο τραπέζι, όπως μπορούμε να δούμε και από τα πλάνα, δεν υπάρχουν κυβερνητικοί εκπροσώποι ούτε τεχνοκράτες. Ήδη είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγο. Και οι πολιτικοί αρχηγοί δεν ήρθαν, όπως μας είπαν, με συγκεκριμένη ατζέντα, τουλάχιστον η πλειοψηφία των πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα, μας λέχθηκε ότι αυτός είναι ο οικοδεσπότης, θέλουν να τηρήσουν το εθιμοτυπικό της υπόθεσης. Ωστόσο, πολύ πιθανόν να συζητηθούν και τα θέματα της επικαιρότητας, όπως η πανδημία, το Κυπριακό, τα έγγραφα του Κράντζ Μοντανά και το μεταναστευτικό, ενώ κάποιοι είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν και προφορικά αλλά και γραπτό στη συνέχεια τις θέσεις τους για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα τελευταίο για να κλείσουμε, Χρύσανθε, ακόμα κάτι που έχει δημοσιευτεί και το επιβεβαιώσαμε, δεν αποκλείεται στη συζήτηση να υπάρξει και το ζήτημα που επιδιώκει η Κυπριακή Προεδρία να αγοραστεί ένα προεδρικό αεροπλάνο. Κυβερνητικές πηγές λένε πως αυτό είναι μια αναγκαιότητα, ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο σε αναμονές και υπάρχει με τεράστια ταλαιπωρία και αυτό ίσως να είναι και το συγκεκριμένο timing, όπως μας λέτε, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο να οδηγήσει να μην υπάρξουν, όπως μας λέτε, για αντιδράσεις, καθώς δεν θα θεωρηθεί σκοπιμότητα, αλλά ίσως ο πρόεδρος να το θεωρεί ως μια παρακαταθήκη που θα αφήσει στους επόμενους προέδρους. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιοι κυβερνητικοί, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν είναι αντίθετοι, καθώς θεωρούν ότι αυτό ίσως να συμφέρει και οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε